στο Βίκο Σκόλα Elite Neon Cup 2018 Athens Edition. 48 ομάδες από 14 χώρες συμμετέχουν στο συγκεκριμένο τουρνουά. 144 παιχνίδια θα διεξαχθούν. Τρεις ομάδες θα κατακτήσουν κάποιον τίτλο στην κατηγορία K11, στην κατηγορία K13 και στην κατηγορία K15. Γενικά έχει αντιμετωπίσει προβλήματα ο Ατρόμητος. Ο Μπεκνάς σουτάρει ψηλά. Το σουτ δυσκολεύεται ο Σταυριανάκος. Εδώ ο Μπεκνάς έχει ευκαιρία να ανοίξει το σκορ. Δεν τα καταφέρνει ούτε αυτή τη φορά. Βγήκε η σέντρα από τον Μπεράτ. Καλό σουτ. Δοκάρι και έξω από τον Εμιρχάν. Ο Μπεράτ. Ο Καν, το γύρισμα, μία ακόμα μεγάλη επέμβαση από το Σταυριανάκο στο σουτ του Μπεκνάζ. Κυριφίδης. Και αυτός με περίτεχνες ενέργειες αποφεύγει τον αντίπαλό του. Το γύρισμα, έχει ευκαιρία εδώ ο Ατρόμητος, παραλίγο να έρθει το αυτογκόλ από τον Μουτ. Το γύρισμα, ο Καν... Ευνοήθηκε από την κόντρα, μία ακόμα σπουδαία επέμβαση του Σταυριανάκου. Και ο προπονητής ή κάποιος άνθρωπος από τον πάγκο της Γαλατάξης πάει στον πάγκο για την χαμένη ευκαιρία που είχε ξανά η Γαλατά για να σκοράρει με τον Σταυριανάκο να είναι αναμφισβήτητα ο MVP του Ατρόμητου. Περισσότεροι παίκτες της Γαλατά ψάχνουν τον Μπεκνάζ, ο οποίος θα κάνει μια ακόμα ωραία ενέργεια, θα μπει στην περιοχή, έχει ευκαιρία. Ο Μπαράν έρχεται τον γκολ στο 48, 2 λεπτά πριν τη συμπλήρωση των 50, πριν το τέλος του παιχνιδιού δηλαδή. Σκοράρει η Γαλατά με τον Μπαράν, τον επιθετικό όμως τον γκολ ανήκει εξ ολοκλήρου στον Μπεκνάζ, τον κορυφαίο παίκτη της τουρκικής ομάδας.